Είχε αμφισβητήσει το ότι η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Είχε πει ότι η πολιτική δεν είναι η τέχνη του εφικτού. Αν υποθέσουμε ότι και τα δύο κόμματα, όσα προεκλογικά είχατε υποσχεθεί, και μιλώ για τις προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες, είναι αυτά που οι ίδιοι θεωρούσατε ως δεδομένα, ως εφικτά. Αν δούμε λίγο το πού βρισκόμαστε σήμερα και το τι έχει πετύχει το κάθε κόμμα από αυτά που είχε υποσχεθεί. Γιατί οι ψηφοφόροι στους οποίους απευθύνεστε σήμερα να δεχθούν ως αξίωμα ότι αυτό που σήμερα τους υπόσχεστε, που δεσμεύεστε απέναντί τους, είναι τελικώς εφικτό. Κύριε Χαρίτο, δεν ξέρω αν η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Αυτό που κατάλαβα όμως είναι ότι η πολιτική δίνει δυνατότητες πάλης, διεκδίκησης, μάχης. Τα πράγματα δεν θα αλλάξουν από μόνα τους. Έτσι ναι τα σκέτα, όπως έλεγε και ο ποιητής. Αν δεν προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Αν δεν δώσουμε μάχες να τα αλλάξουμε. Και πρέπει να σας πω ότι σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν χαρίστηκε. Όλα κερδίθηκαν με αγώνες. Και αυτό καλούμε τώρα. Σε αυτό καλούμε τους Έλληνες πολίτες και ιδίως τους νέους ανθρώπους, την ελληνική νεολαία. Η χώρα μπήκε σε μια μέγενη επιτροπίας τα τελευταία 5 χρόνια. Έχασε το σημαντικό της δυναμικό, φεύγουν οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό. Για να βγούμε από αυτή χρειάζονται σταθερά βήματα, χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσπάθεια. Τώρα εγώ διεκδικώ την ψήφο του ελληνικού λαού, ζητώντας τους να δώσουν εντολή συνέχειας σε μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί για αγώνα και διεκδίκηση και για να μην μείνει η προσδοκία και η ελπίδα στη μέση. Όχι όμως τώρα μια ελπίδα η οποία κάποιοι πιστεύουν ότι θα έρθει ως μάνα εξ ουρανού, αλλά μια ελπίδα που θα έρθει με υπομονή, επιμονή, σχέδιο και αγώνα. Αυτή την ελπίδα πρέπει να ενισχύσουμε στις επόμενες εκλογές. Τώρα όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο δρόμος και τώρα όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να παλέψουμε για να τον κατακτήσουμε. Κύριε Μημαράκη, πρέπει να σας πω ότι